να ζεις, να τολμάς, να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό. Με αυτό το σύνθημα, απάντηση σε κάθε νέο και νέα που προβληματίζεται για το τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν τα πράγματα, μήνυμα οδηγός για δράση, πάλις για τις σύγχρονες ανάγκες, για το προγραμματικά νέο και καινοτόμο που βρίσκεται στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του, το φετινό 47ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το σύνθημα του 47ου Φεστιβάλ αποδεικνύεται εξαιρετικά επίκαιρο και αναγκαίο να αγκαλιάσει τη σκέψη περισσότερων νέων μέσα από τις εξελίξεις που είχαμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Γεννήθηκε μέσα στους αγώνες του λαού μας, εκεί που όλο το προηγούμενο διάστημα, με την πρωτοπόρα και καθοριστική στάση των κομμουνιστών σε όλα τα ζητήματα, έσπασε στην πράξη ο φόβος και ο συμβιβασμός, ανέβηκε το μαχητικό διεκδικητικό φρόνημα των εργαζομένων και της νεολαίας. Αυτή η δράση των νέων κομμουνιστών ανέδειξε την οργάνωσή μας ευρύτερα ως την πολιτική δύναμη μέσα στη νεολαία, που στάθηκε παλικαρίσια ως οργανωτής απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου και που πυροδότησε τους σημαντικούς αγώνες του προηγούμενου διαστήματος στους μαθητές, στους φοιτητές, στους εργαζόμενους, στους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αντανακλά τη δράση και την αποφασιστικότητα εκατοντάδων ανθρώπων του ΜΟΚΟΥ, όλων των ηλικιών, που τόσο απέναντι στις φλόγες όσο και απέναντι στην πολιτική που τους άφησε στο έλεος τους και έκαναν βίωμα σε χιλιάδες ανθρώπους ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αποτυπώνει την αλληλεγγύη που απλόχερα δείχνει ένα μεγάλο κομμάτι νεολαίας, πολύμορφα και στους πυρόπληκτους. Επίσης, φέτος, η ΚΝΕ και το 47ο Φεστιβάλ και εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αποχαιρετούν το σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η ιστορία των φεστιβάλ μας έχει σημαδευτεί από τη μουσική και τα τραγούδια του μεγάλου δημιουργού. Το Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή καθιερώθηκε ως ο μεγαλύτερος πολιτικός και πολιτιστικός σταθμός με την καθοριστική συμβολή του Μίκη Θεοδωράκη. Ο ίδιος τίμησε με την παρουσία του πολλές φορές στο φεστιβάλ της ΚΝΕ από το 1975 έως σήμερα, αφήνοντας ανεξίτηλη σφραγίδα. Ο Μίκης Θεοδωράκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο του σύγχρονου νεοελληνικού πολιτισμού με παγκόσμια μάλιστα επιρροή. Έβαλε στα χείλη του λαού και της νεολαίας, στα σπίτια χιλιάδων λαϊκών ανθρώπων, στίχους μεγάλων ποιητών, μεταξύ άλλων του κορυφαίου κομμουνιστή ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Παίρνουμε τη σκυτάλη για να μάθουν τα επόμενα μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, κάθε νέος αγωνιστής, το τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, που είναι συνώνυμο της ίδιας της ιστορίας των αγώνων του λαού μας. Προς τιμή του μεγάλου αυτού δημιουργού, το συγκρότημα της οργάνωσης περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ προετοιμάζει για τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ στις 17 Σεπτέμβρη αφιέρωμα στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Οι εκδηλώσεις φέτος θα διεξαχθούν στις 16, 17 και 18 Σεπτέμβρη σε νέο χώρο. Συγκεκριμένα στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου στην Πολύχνη, στην καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τόσο με την παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μουμελά, μέσω του φεστιβάλ μας, όσο και η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου φέτος, αποτελεί μία πράξη διεκδίκησης με στόχο να αναβαθμιστεί το στρατόπεδο, να μετατραπεί σε χώρο άθληξης, πολιτισμού, αναψυχής, ανοιχτό για όλο το λαό και την νεολαία της περιοχής. Την περσινή χρονιά αποδείχτηκε ότι οργανωμένα και συλλογικά, χωρίς συμβιβασμό με τις δυσκολίες που έχει φέρει η πανδημία, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πολυεπίπεδη επιτυχία των εκδηλώσεων του φεστιβάλ σε όλες τις συνθήκες. Έτσι και φέτος, με την ουσιαστική συμβολή όλων μας, παίρνοντας και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας όλων των συντρόφων μας των επισκεπτών του φεστιβάλ, θα τα καταφέρουμε. Ήδη, μέλη και φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συμμετέχουν στη διαμόρφωση του χώρου, ενώ το σύνθημα του φεστιβάλ έχει φτάσει πλατιά σε κάθε γειτονιά και δρόμο της πόλης. Την Παρασκευή, 17 Σεπτέμβρη, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πολιτική ομιλία με ομιλητή τον Κύριλο Παπασταύρου, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Για τις ημέρες που θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ, έχει ήδη εξασφαλιστεί η αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων του ΟΑΣΤ. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω των γραμμών 38 στάση Κεντρική Πύλη, 29 στάση Ευκλίας, 27 στάση Στροφή Καρατάσου. Οδικώς, η πρόσβαση γίνεται μέσω της περιφερειακής οδού με έξοδο στον κόμβο Ευκαρπίας. Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ, την 5η 16 Σεπτέμβρη, στην κεντρική σκηνή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Γιώργο Αϊτόπουλο και Κώστα Καρβά, συναυλία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή θα γίνει αφιέρωμα 15 χρόνια ρεμπέτικο με κιθάρα και συναυλία με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με τον Βασίλη Κασούρα. Στη νεανική σκηνή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Rust Magam, συναυλία με τους Kappa Chi Theta και hip-hop live με τους Urban Pulse, Retro, Rebellion Connection, Dashon, Drakitis και Van Sea. Συναυλία με τον Σπύρο Γραμμένο.
Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη στη κεντρική σκηνή θα πραγματοποιηθεί το καλλιτεχνικό αφιέρωμα από το συγκρότημα της οργάνωσης περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας, αφιέρωμα στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Θα ακολουθήσει κεντρική πολιτική ομιλία με ομιλητή τον Κύριλο Παπασταύρου, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και για τέλος θα είναι η συναυλία με την Ατάσα Αποφίλιο. Στη λαϊκή σκηνή θα πραγματοποιηθεί ποντιακό κλέδι με τον Σεραφή Μαρμαρίδη και συναυλία με την Γλυκερία. Στη Νεανική θα ακολουθήσει συναυλία με τους Blue 60s, stand-up comedy με τους Αλέξανδρου Μαλιάτσι, Σάλα και Σπίλιο Φλόρο, συναυλία με την Ουλία Καραπατάκη. Σάββατο 18 Σεπτέμβρη στη κεντρική σκηνή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το μουσικοθεωγραφικό συγκρότημα των πολιτικών προσφύγων Τασκέντης Μπουζούκη, συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Στη λαϊκή σκηνή θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στα κινηματογραφικά έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών με τίτλο «Στη μεγάλη οθόνη». Τραγουδούν Μαρία Φραγκούλη, Βασίλης Πρατσινάκης και Νίκος Θαλέας. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και στην νεανική σκηνή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους Odd Waves, συναυλία με τους Αν Νιούτας και συναυλία με το Φίβο Τελβοριά.